Πάνω από 40 εκατομμύρια φορές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους πολίτες όλου του κόσμου το 2020. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ από τότε που καταγράφονται σχετικά στατιστικά. Εμπόλεμες συγκρούσεις, διώξεις και περιβαλλοντικές καταστροφές υποχρεώνουν 55 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν μακριά από τα σπίτια τους, αλλά εντός των συνόρων της χώρας τους, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα που διεξάγει το Κέντρο Παρακολούθησης Εσωτερικών Εκτοπίσεων. Στην έναρξη της πανδημίας υποθέσαμε ότι θα δούμε αναπόφευκτα μείωση του αριθμού των εκτοπισμένων, λόγω του γεγονότος ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων. Επίσης, όσοι μας δίνουν στοιχεία θα είχαν μικρότερη πρόσβαση στα σημεία για τη συλλογή δεδομένων. Όμως αυτό δεν έγινε. Βλέπουμε ότι αυτά τα εξαιρετικά υψηλά νούμερα δείχνουν ότι οι συγκρούσεις συνεχίζονται παρά τις εκκλήσεις του ΙΕΙΕ και χείρια, ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Όλο και πιο συχνά η αιτία για τις εκτοπίσεις των πληθυσμών είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Από τα φαινόμενα αυτά πλήττονται ιδιαίτερα η Αμερική και η Ασία με κυκλώνες και μεγάλες περιόδους βροχοπτώσεων. Ο υψηλότερος αριθμός εκτοπισμένων πολιτών το 2020 καταγράφηκε στην Κίνα και ακολουθούν Φιλιππίνες και Μπαγκλαντές.